μπορεί να την ξεπληρώσει, να την ξεχρεώσει μόνο, προσέξτε, μόνο Έλληνας ηθαγενής. Γιατί τον βάλανε αυτό τον όρο μέσα? Γιατί δεν είπαν Έλληνας πολίτης? Γιατί δεν είπαν Έλληνας υπήκουος? Διότι γνωρίζανε ότι όσο και να είναι δικοί τους υπάλληλοι πολιτικοί και διαχειριστές των Ελλήνων, οι Έλληνες δεν απεμπόλυσαν την εθνική τους κυριαρχία ποτέ. Οι ηθαγενείς Έλληνες έχουν την κυριαρχία της Ελλάδος. Είναι υποχρέωσή τους, δεν μπορούν να παραιτηθούν. Αυτά τα κοπρόσκυλα οι πολιτικοί παραιτήθηκαν της εθνικής κυριαρχίας γιατί δεν είναι Έλληνες ηθαγενείς. Αν αύριο πάτε να τους δικάσετε, θα επικαλεστούν την αιματολογική τους συνέχεια και θα σας ζητήσουν εσάς των Ελλήνων ηθαγενών να τους κάνετε τεστ DNA για να αποδειχτεί ότι δεν είναι ηθαγενείς Έλληνες. Και θα απαλλαχτούν, όσο και σας φαίνεται απίστευτο. Γιατί δεν έχουν αίμα ελληνικό. Ονόματα έχουν ελληνικά. Την ελληνική γλώσσα μπορεί να τη μιλάνε. Ηθαγένεια ελληνική πραγματικά δεν έχουν. Οπότε ο εγγονός του Αβουρή Βεντούρα, ο εγγονός του Ρότσιλ και ο εγγονός του Λεβί, ας έχουν ελληνικά ονόματα σήμερα. Δεν έχουν αίμα και ηθαγένεια ελληνική. Θα σας πούνε, εσείς είσαστε χαζοί που μας βάλατε διαχειριστές. Προσέξτε καλά τι σας λέω, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σοβαρό. Μεταδίδεται παγκόσμια από ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Έχω και την ευθύνη του λόγου μου. Είναι μόνο έτσι. Άρα, το χρέος μας ως Έλληνες ηθαγενείς δεν είναι δικαίωμα. Άλλο η υποχρέωση, άλλο το δικαίωμα. Δικαίωμά μου είναι να κάνω ό,τι θέλω και αν θέλω να το κάνω. Άλλο αυτό. Η υποχρέωσή μου όμως είναι η υποχρέωσή μου, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Η υποχρέωση που δεν μπορούμε να παραιτηθούμε είναι το να διαφυλάξουμε ακέραιη την Ελλάδα και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να την ξεπουλήσει την εθνική μας περιουσία, όπως έκανε ο Εβραίος Υπουργός Ανάπτυξης με το όνομα Γιάννης Μανιάτης και είναι από την Αργολίδα που κατάγομαι κι εγώ, και παραμονές των εκλογών των δημοτικών, τρεις μέρες ακριβώς πριν, έκανε ταυτόχρονα την ίδια μέρα τρεις συμβάσεις και έδωσε σε αλλοδαπούς Εβραίους τα πετρέλαια, τα κοιτάσματα όλου του Ιωνίου. Από τα κοιτάσματα των Ιωαννίνων, τα κοιτάσματα Πρεβέζης Ακτίου και τα κοιτάσματα του Νότιου Ιωνίου της περιοχής της Κυλλήνης. Σε μία μέρα, τρεις συμβάσεις. Ο άνθρωπος αυτός παρέδωσε σε ξένους να εκμεταλλευτούν αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είναι με τιμές 73, προσέξτε, την επόμενη φορά θα σας φέρω το ΦΕΚ, με τιμές 1973. Το 1973 όμως το βαρέλι το πετρέλαιο είχε μόνο 7 δολάρια. Σήμερα έχει 118. Με τιμές 73, 3,5-3 εκατομμύρια δολάρια αποθέματα. Με τιμές 2014 πόσο είναι, 200, 3. Τα πετρέλαια αυτά, μιλάμε για όλο το Ιόνιο, από την Κέρκυρα μέχρι την Καλαμάτα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και εσείς καθόσαστε εδώ και περιμένετε τι? Να έρθει κανένας βουλευτής να σας τάξει? Να έρθει κανένας πολιτικός? Ή να παρακαλέσουμε το δήμαρχο? Μήπως, δήμαρχε, μας λυπηθείς και πάρεις τα λεφτά του καταπιστεύματος και μας ξοφλήσεις τα δάνεια και μας ξοφλήσεις το ΙΚΑ και την εφορία που μας κλείνουν φυλακή?
μας δώσεις και δωρεάν χρηματοδότηση, μάλλον άτοκη χρηματοδότηση, να φτιάξουμε κανιά επιχειρησούλα, να φτιάξεις και δωρεάν τα έργα του Δήμου, να μας δίνεις και δωρεάν νερό. Σε παρακαλούμε, Δήμαρχε. Δώσε μας το δικαίωμα να ζήσουμε. Και σε κοιτάει εφυψηλού ο Δήμαρχος. Τι περιμένουμε λοιπόν, να μας λυπηθούνε? Ελεημοσύνη περιμένουμε? Άμα περιμένετε ελεημοσύνη, περιμένετε. Μας ξεπουλάνε όλη την εθνική περιουσία, δώσανε τα πετρέλαια όλου του Ιωνίου, του Ιωνίου Πελάγους, 203 σχεδόν σημερινές τιμές, για 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο να πάρει η Ελλάδα, και αυτά τα λεφτά θα τα πάρει μέσα σε 25 χρόνια. Προσέξτε. Ήτι δηλαδή 700 εκατομμύρια με το ζόρι το χρόνο, να μην προλάβουν να δώσουν ούτε τροφή στα περιστέρια του συντάγματος. Δηλαδή αυτό μας είπανε. Ποιος του επέβαλε όμως, προσέχτε, επίσημα υποτίθεται ότι η κυβέρνηση έχει παραιτηθεί της εθνικής κυριαρχίας. Άρα την εθνική κυριαρχία επί της περιουσίας την έχουν πάρει δανειστές. Ποιος του είπε του Μανιάτη να υπογράψει τις τρεις συμβάσεις αυτές, αν δεν του είπαν οι δανειστές? Γιατί αν δεν θέλαν οι δανειστές, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Άρα ο Μανιάτης υπάκουσε στους δανειστές. Αν δούμε τώρα και ποιες είναι οι εταιρείες που πήραν το πετρέλαιο, θα δούμε ότι είναι οι εταιρείες των δανειστών. Άρα το παιχνίδι στήθηκε ότι εμείς δεν έχουμε λεφτά, ενώ είδατε ότι έχουμε 3 εκατομμύρια, ξαναδέστε το. Και αν έχετε κανένα συγγενή, κανένα φίλο, κανένα κουμπάρο, κανέναν αδερφό, που είναι ανώτατος τραπεζικός υπάλληλος, μη σας πει ότι είναι ψέματα, τραβήξτε του να χαστού και να του φύγει το μάγουλο. Άμα σας πει ότι αυτοί οι λογαριασμοί είναι ψέματα. Έχουμε 3 εκατομμύρια στα μετρητά. Μας είπαν ότι δεν έχουμε μία. Ήρθανε κάποια κοπρόσκυλα από την Ευρώπη και μας δανείσανε. Δεν μας δώσανε ούτε ένα ευρώ. Μας δώσανε κολόχαρτα, τα οποία τα λένε ομολογίες. Υποχρεώσαν το ελληνικό κράτος να βάλει τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να βάλει τις εγγυήσεις στα κολόχαρτα που δώσανε οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή με ελληνική κρατική περιουσία εγκυοδοτήθηκαν. Τα πήρε ο Προβόπουλος, ο προδότης, που δεν είναι, όχι απλά προδότης, δεν είναι Έλληνας αυτός ο άνθρωπος. Τα έριξε για εγγύηση στο σύστημα των λογαριασμών και ελευθέρωσε ως θεματοφύλακας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τα ανάλογα μετρητά για να σωθούμε. Αλλά δεν μας σώσαν τα μετρητά, γιατί δεν φτάνανε ούτε για τσιγάρα. Και συνεχίσαν να μας κόβουν τους μισθούς, να κόβουν τα μεροκάματα, να κόβουν τις συντάξεις. Ξεφτυλίσανε τους στρατιωτικούς, ξεφτυλίσανε τους λιμενικούς, ξεφτυλίσανε τους αστυνομικούς, ξεφτυλίσανε τους πυροσβέστες, ξεφτυλίσανε τους δικαστές, τους ξεφτυλίσανε όλους. Εμείς καθόμαστε παθητικά και περιμένουμε. Κλείσαν το τραπεζικό σύστημα, διαλύσαν όλη την εθνική οικονομία, διαλύσαν όλες τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει επιχείρηση στην Ελλάδα υγιής. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που να δουλεύει σωστά. Και αφήσανε στον δρόμο 2,5 εκατομμύρια άνεργους. Εμείς καθόμαστε και περιμένουμε παθητικά. Μπορούμε να περιμένουμε. Αλλά χρωστάμε στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αλλά και στις ψυχές των Ελλήνων που δεν γεννήθηκαν. Και αυτό το χρέος πρέπει να το αναλάβουμε.